Αγαπητές φίλες και φίλοι του Αντιφώνου, βρισκόμαστε στο πολύ φιλόξενο αρχονταρίκι του Ιερού Ναού Παναγίας των Ταξιαρχών στο Μοσχάτο για να κουβεντιάσουμε για την Εκκλησία, την Ενωρία και το άνοιγμα σε άλλες δυνατότητες ζωής που μας δίνει αυτή η σχέση. Κοντά μας απόψε έχουμε τη Δέσποινα Ζαμάνη Κόλλια, φιλόλογο και θεολόγο, εκπαιδευτικό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ευχόμαστε να έχουμε μία πολύ ζωντανή κουβέντα μαζί της. Το ελπίζω και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνάντηση, γιατί πάντοτε το θέμα της Εκκλησίας και της Ενωρίας θεωρώ ότι έχει να δώσει πολλά και από την κουβέντα μας ίσως να βοηθηθεί πολλοίς κόσμος. Μιλάει στην καρδιά μας δηλαδή. Έτσι θεωρώ. Τι είναι για σένα, Δέσποινα, η Εκκλησία? Τι σημαίνει για σένα η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι όχι μόνο τόπος, δεν είναι δηλαδή μόνο ο ναός, αλλά κυρίως είναι ένας τρόπος ζωής που βασίζεται σε μια σχέση που δημιουργείς με τους υπόλοιπους αδερφούς της Ενωρίας και μέσα από την Εκκλησία προσκαλούμαστε όλοι να βιώσουμε αυτή την αλήθεια του Χριστού που μας δίδαξε για να μπορέσουμε να συμπορευθούμε. Γιατί η Εκκλησία για μένα είναι συνοδοιπορία. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι η Εκκλησία είναι ένα βίωμα, καταρχάς. Είναι ένα κάλεσμα στο μεγάλο τραπέζι της ευχαριστίας. Που ελπίζω να είμαστε άξιοι για να δειπνίσουμε μαζί. Ναι. Αλλά είναι η προαίρεση που καταθέτουμε, γι' αυτό άλλωστε και ζούμε την εκκλησιαστική ζωή, καταθέτοντας την διάθεσή μας και την αγωνία μας για αυτή τη μετοχή και στο μεγάλο δίκτυο. Και τον αγώνα μας, έτσι, και τον αγώνα μας. Όντως, λοιπόν, στο περίβολο του ναού βιώνονται μια διαφορετική σχέση με τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Νοηματοδοτείται αλλιώς η καθημερινότητά μας? Είναι ένα θέμα που ο καθένας πρέπει προσωπικά να το αναζητήσει. Και να δηλαδή, το απαντήσει. Ακριβώς, ποιος είναι ο λόγος που έρχεται σε μία ενωρία. Είναι βασικό ότι χρειάζεται να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε, τι ζητάμε και από μας και από τους άλλους, για να γίνει αυτή η συνοδοιπορία ουσιαστική. Ναι. Γιατί όταν βρισκόμαστε σε μια ανισορροπία μέσα μας, μάλλον δυσκολεύουμε και τους υπόλοιπους. Άρα προηγείται της φιλαδελφίας μια γνώση του εαυτού. Και αυτή πώς επιτυγχάνεται έτσι μέσα στα χρόνια, με τη μετοχή στα μυστήρια, ας πούμε? Είναι ο δρόμος αυτός? Σίγουρα βοηθάνε τα μυστήρια, αλλά είναι μια απορία που γίνεται λίγο-λίγο. Μην περιμένουμε δηλαδή μαγικές λύσεις, ότι από τη στιγμή που θα γίνουμε μέλη μιας εκκλησιαστικής κοινότητας, ότι αμέσως ξαφνικά θα αγιάσουμε. Γιατί κακά τα ψέματα είναι πολλοί αυτοί που νομίζουν ότι επειδή απλώς παίρνουν μέρος στην λειτουργία, δηλαδή απλώς παρευρίσκονται, κυρίως σώματι και όχι τόσο πολύ με την ψυχή τους, θεωρούν ότι έχουν λύσει όλα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Το ζητούμενο είναι όμως να θέλεις να ζήσεις τον τρόπο με τον οποίο μας κάλεσε ο Χριστός να ζήσουμε. Και να τον ζήσεις όχι θέλει αγώνα, ως καθήκον. Όχι ως καθήκον. Και είναι μια πορεία που θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα έλεγα μάλλον και μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και είναι χαρακτηριστικά τα λόγια πολλών ασκητών γερόντων, που έλεγαν ότι μπορεί να είναι 30 χρόνια, 40 χρόνια, 60 στην έρημο. Και ωστόσο, λέει, κάθε μέρα έπεφταν και σηκώνονταν. Το ζητούμενο είναι, λοιπόν, να μας βρει το τέλος της ζωής όρθιος. Αυτό. Η πορεία θα είναι δύσκολη. Μπορεί να έχει τις διακυμάνσεις της. Βέβαια. Αλλά βασικά έχει χαρές. Και σε αυτή τη χαρά καλούμαστε όλοι να μετέχουμε. Έχει πραγματικά πολλές, πολλές χαρές. Η κοινωνία μας αυτές τις χαρές τις αντικρίζει ή με έναν τρόπο τις φημώνει. Δηλαδή, υπάρχει μία αντίληψη ευρύτερη, σε ευρύτερα, μια κοινωνία τριγύρω,
περιθωριοποιεί τη θρησκευτικότητα και συγχρόνως έχει πάνω καρφωμένα τα μάτια της. Υπάρχει μια αντίφαση σε όλο αυτό. Τις χαρές που ανέφερες δεν τις διακρίνει πολλές φορές. Τι μπορεί να φταίει για μια τέτοια αίσθηση? Θα έλεγα πολλά ότι μπορεί να φταίνε. Ναι. Δεν είναι μόνο ένας παράγοντας, ένα στοιχείο. Να ξεκινήσουμε πρώτα από μας. Από μας εννοώ όσους θεωρούμε ότι θρησκεύουμε. Είναι τι παράδειγμα δίνουμε. Δηλαδή, φεύγοντας από την κυριακάτικη λειτουργία και γυρίζοντας στο σπίτι μας, ενδεχομένως με τα παιδιά μας, με τον άντρα μας, με τους συγγενείς μας, τι θα δώσουμε? Θα δώσουμε αυτή την χαρά της λειτουργίας που βιώσαμε λίγη ώρα πριν? Ή θα ξεκινήσουμε με μια γκρίνια, με μια μεψημυρία, με μια μιζέρια και θα πιάσουμε κουβέντα όπως ο καθένας για την οικονομία, για την πολιτική, για τα κακώς κείμενα. Δηλαδή, θεωρώ πολύ πολύ βασικό το ότι εμείς οι ίδιοι θα γίνουμε πολλαπλασιαστές αυτής της χαράς που προσφέρει η εκκλησιαστική ζωή. Το είπες πολύ ωραία. Είναι αυτό ένα στοίχημα. Είναι ένα στοίχημα. Ναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι και τα κακώς κείμενα της Εκκλησίας, για τα οποία ας μην εθελοτυφλούμε. Υπάρχουν και αυτά. Βεβαίως. Υπάρχουν. Βεβαίως. Οπότε, πολλοί κόσμος μπορεί να στέκεται μόνο σε αυτό. Ναι. Δεν τον δικαιολογώ, αλλά μπορώ να καταλάβω την αιτία που ενδεχομένως αποστρέφεται. Εστιάζει εκεί. Ναι, και κυρίως το κακό είναι αυτό που πιο πολύ προκαλεί. Ναι. Επομένως, μπορεί να έχουν τα δίκια τους όσοι ενδεχομένως κατηγορούν την Εκκλησία. Καλούμαστε όμως εμείς να αντιστρέψουμε αυτή την αντίληψη. Ναι. Διευκολύνει πολλές φορές και να εντοπίζεις τα στρεβλά. Γιατί δεν ξεβολεύεσαι έτσι. Αν βλέπεις ένα θετικό παράδειγμα κάπου και εσύ για τους χύψη λόγους δεν κάνεις μια κίνηση προς αυτό, υπάρχει ένας έλεγχος της συνείδησης. Ενώ αν εντοπίσεις το στρεβλό και μείνεις αυτό, δικαιολογείς και τον εαυτό σου ότι εντάξει, τι δουλειά έχω τώρα εγώ να πάω να μπλέξω εκεί. Δεν μου προσφέρει και πολλά. Είναι και αυτό ένας δεύτερος παράγοντας. Ναι. Δηλαδή, πέρα από τη δική μας ευθύνη και το δικό μας παράδειγμα, είναι και η ευθύνη όλων των άλλων που κακίζουν την Εκκλησία. Πολύ σωστά το είπε, Σοφία, ότι εννοείται θα πρέπει να αναλάβουμε και την ευθύνη της ζωής μας, ο καθένας. Όποια επιλογή και να κάνουμε. Όποια επιλογή. Δεν υπάρχει επιλογή χωρίς... Μάλλον, ναι, δεν υπάρχει επιλογή χωρίς ευθύνη. Αλλιώς είναι ένα... Ναι. Ναι. Αερικό δεν είναι. Και η πνευματική ζωή, επειδή είναι αγώνας, βέβαια. Σωστά το είπες ότι θέλει ξεβόλεμα. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να δώσεις κάτι. Βέβαια. Και στο τέλος να δώσεις και τον εαυτό σου, δηλαδή τον εγωισμό σου, για να μπορέσεις να ζήσεις όμορφα και ουσιαστικά μέσα στην πνευματική και ζωή που καλούμαστε. Τον καταθέτεις καθημερινά τον εγωισμό σου. Εγώ νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι, όπως το είπες και νωρίτερα, ότι μέχρι το τέλος της ζωής μας είναι αυτός ο αγώνας. Καταθέτουμε τον εγωισμό μας, νομίζω, στο κατόφλι της Εκκλησίας κάθε φορά που κάνουμε το βήμα μέσα ή προσπαθούμε, τέλος και πάντων. Και κυρίως επειδή η Εκκλησία είναι σχέση, στη σχέση έχεις τον καθρέφτη πάντοτε απέναντι στον εαυτό σου. Ο καθρέφτης είναι οι άλλοι. Ναι. Δηλαδή, όταν καθόμαστε στο σπίτι μας, όλοι είμαστε πάρα πολύ καλοί. Γιατί δεν έχουμε με κάποιον που μπορεί να υπάρχει μια προστριβή, με κάποιον που μπορεί να ζηλεύουμε. Ή δυστυχώς συμβαίνει και το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή, εσύ περιγράφεις μια συνθήκη θετική, ότι έχουμε απέναντί μας τους οικείους μας, με τους οποίους πραγματικά μπορεί να κυλούν τα πράγματα στη συζυγία, στη σχέση με τα παιδιά, πολύ ομαλά, δυστυχώς, και με όλα αυτά που αντικρίζουμε στις μέρες μας, που νομίζω υπήρχαν πάντα σε μεγάλο βαθμό, αλλά τώρα δημοσιοποιούνται πολύ περισσότερο, υπάρχει και αυτός ο καθρέφτης, είναι και ένας πολύ σκληρός καθρέφτης. Δηλαδή, βλέπεις σχέσεις πολύ πικρές ανάμεσα στους ανθρώπους. Ναι, αλλά
από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι κάτι είναι δυσλειτουργικό, ναι, και επιθυμείς να το... Χρειάζεται επιθυμία για αλλαγή. Στο. Αν το επιθυμήσεις, ναι, τότε θα αγωνιστείς να το κάνεις. Ή να το αναγνωρίσω ως δυσλειτουργικό. Είναι το πρώτο βήμα. Ναι. Για να καταλάβεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία εκεί, για να προχωρήσεις και στην λύση του προβλήματος. Ναι. Και ένας τρίτος παράγοντας είναι ότι πολλοί δεν γνωρίζουν πραγματικά τι είναι η Εκκλησία. Ναι. Ποιος είναι ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να έχουν ακούσει κάποια πράγματα από μια γιαγιά, ναι, είτε στο δημοτικό αρπαχτά. Θεωρούν όμως ότι είναι κάτοχοι του Ευαγγελίου. Ναι. Επομένως και αυτό είναι ένα στοιχείο ότι μπορεί να κατηγορούν την πνευματική ζωή γιατί δεν τη γνωρίζουν. Ναι. Αλλά πάλι δεν μπορείς να κατηγορήσεις εσύ γιατί αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στο σκοτάδι. Προφανώς, προφανώς. Χρειάζεται ένας αγώνας. Και ο κάθε ένας ξεχωριστά κουβαλά πολλές φορές πολλά φορτία από την παιδική του ηλικία που τον έχουν οδηγήσει σε ένα βηματισμό μακριά από, ας πούμε, μια ενορία. Γι' αυτό χρειάζεται και την κατανόησή μας. Αυτό. Δεν μπορεί να μπαίνουμε σε στήρες αντιπαλότητες, ναι, γιατί με κατηγορείς, θα σε κατηγορήσω κι εγώ. Ναι. Χρειάζεται αυτή η αλληλοπεριχώρηση. Και όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιας και η Εκκλησία είναι ιατρείο, ναι, δεν μπορεί να κατηγορήσεις κάποιον γιατί είναι άρρωστος. Επιδείνωση, ναι, ακριβώς. Όταν καταλάβει ότι έχει ένα θέμα, ενδεχομένως να θελήσει να έρθει και αυτός. Μέχρι τότε όμως δεν γνωρίζεις ούτε τι κουβαλάει, ούτε τι δυσκολίες και αδιέξοδα έχει. Ναι. Και ο χρόνος του καθενός είναι άγνωστος. Άρα ούτε πιεστικά, γιατί γνωρίζουμε ανθρώπους που μπορεί να αντιπαρατίθενται στην Εκκλησία, μόνο και μόνο γιατί δέχτηκαν μεγάλη πίεση όταν, βέβαια, ήταν παιδιά, βέβαια, γιατί μπορεί να βίωσαν ηθικολογίες χωρίς παράδειγμα. Ναι. Άρα όλα αυτά τα αποτείναξαν. Όλες. Όταν έφτασαν σε μια ηλικία, κατάλαβαν ότι αυτό που είχαν εισπράξει ως εκκλησιαστική ζωή, ήταν μια σύμβαση, ότι ήταν απλώς σύμβαση, ναι, ότι ήταν κενό νοήματος. Ναι. Οπότε δεν βρήκαν κάτι άλλο. Βέβαια, παρένθεση, αν επιζητείς, θα λάβεις, ναι, λέει και ο Χριστός. Ναι. Αλλά ίσως δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα τους. Ναι. Ναι. Και ως γνωστόν, πώς το λέει, η φύση δεν αγαπά τα κενά και πάντα προσπαθεί κάτι να βάλει στη θέση ενός κενού. Δηλαδή, όταν δεν γνωρίζει κάποιος το νόημα, το όντως νόημα, κάτι άλλο θα μπει στη θέση του. Γιατί η ψυχή αναζητά. Ναι. Υπάρχει μια δίψα για κάτι ανώτερο από αυτά που μας τριγυρίζουν, ας πούμε. Είναι μια εσωτερική ανάγκη αυτή που νιώθουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ίσως δεν γνωρίζουν τον τρόπο να μπορέσουν να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη. Αλλά εννοείται ότι θα αναμένεις, ναι, είτε το παιδί σου, είτε το συγγενή σου, είτε το συνάδελφό σου, να κάνει αυτή την κίνηση ότι θέλει να βγει από αυτά τα αδιέξοδα. Ναι, ναι. Μια που είσαι εκπαιδευτικός, νομίζω έχει πολύ νόημα να μας μιλήσεις για την εμπειρία σου στο σχολείο. Διδάσκεις τα θρησκευτικά σε παιδιά γυμνασίου, δηλαδή σε ηλικίες εξαιρετικά ευαίσθητες, με πάρα πολλά ερεθίσματα εξωτερικά, με πολλές αγωνίες εσωτερικές. Δεν μειώνω την παιδική ηλικία, ούτε την μετεφηβική, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά του γυμνασίου ακροβατούν με έναν τρόπο ηλικιακά, σωματικά, υπάρχει μια ξαφνική αλλαγή στο σώμα τους. Είμαστε σώμα και ψυχή, οπότε αυτό τους επηρεάζει, πάλι, σαφέστατα. Βέβαια. Εννοείται. Πώς στέκονται τα παιδιά και απέναντι στο μάθημα των θρησκευτικών και γενικά πώς βλέπεις να διαμορφώνονται οι αντιλήψεις τους για τη ζωή. Έχουν οι γονείς το ρόλο που είχαν κάποιες δεκαετίες πριν,
Τα μέσα ενημέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα είναι πια τόσο δραστικά, λειτουργούν τόσο, με τόσο δραστικό τρόπο στην ψυχή των παιδιών. Είναι μεγάλα θέματα, πολλά ερωτήματα, γιατί πράγματι η εφηβεία που βρίσκονται οι μαθητές μου είναι μια περίεργη, θα έλεγα, κατάσταση της ζωής τους. Βρίσκονται ανάμεσα στην παιδικότητα, ανάμεσα στην ενήλικη ζωή. Τα ίδια όμως αντιλαμβάνομαι ότι έχουν μια ανάγκη να μάθουν, γι' αυτό ρωτάνε πάρα πολλά. Ναι. Έχουν πολλές απορίες που δεν τους έχει δοθεί ίσως μια ικανοποιητική απάντηση. Και εγώ τους λέω συγκεκριμένα αυτό που με ρωτάτε τώρα, στα 13 σας, είμαι σίγουρη θα το ξαναρωτήσετε και στα 15 σας και στα 25 σας, γιατί οι απαντήσεις, λέω, που δίνετε κάθε φορά διαφοροποιούνται και τις αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά ανάλογα με το ηλικιακό στάδιο που βρισκόμαστε. Τα παιδιά, λοιπόν, κυρίως σε ψυχολογούν να δουν τι έχεις να τους δώσεις. Σε ζυγίζουν μέσα στην τάξη, ε. Έτσι, θυμάμαι μια φορά σε ένα σχολείο που είχα πάει, πρώτη μέρα στο σχολείο, θα κάναμε θρησκευτικά, αφού του συστήθηκα, ένας μαθητής στο τελευταίο θρανείο μου λέει, κυρία, εγώ δεν νηστεύω. Καλά, λέω, παιδί μου, δεν σε ρώτησα. Λέει, τρώω την Παρασκευή σουβλάκι. Εντάξει, λέω, αν σ' αρέσει, περιορέξιος ουδής λόγος. Σουβλάκι τη Μεγάλη Παρασκευή, συνεχίζει. Εντάξει, λέω, το άκουσα. Μια κλιμάκωση. Μια κλιμάκωση. Λέω, όπως νομίζεις. Λέει, δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι αμαρτία. Λέω, τι εννοείς αμαρτία. Λέει, αυτό δεν απαγορεύεται από την πίστη μας. Λέω, ξέρεις γιατί υπάρχει η νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής και γενικότερα, έτσι, του διαστήματος. Λέει, όχι, γιατί υπάρχει. Και ξεκίνησε, λοιπόν, μια κουβέντα. Και με τη συζήτηση, σιγά-σιγά τον είδα και να ηρεμεί μέσα του και να ακούει. Βέβαια. Και στο τέλος, λοιπόν, μου λέει, κανένας δεν μου το έχει ξαναπεί αυτό έτσι. Παιδάκι μου. Και ένιωσα, πέρα από οποιαδήποτε τώρα ταπεινοφροσύνη, αλλά ένιωσα ότι αυτό το παιδί... Του εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, ναι. Που μίλησε στην καρδιά του αυτό. Και κατάλαβε ότι ήταν μια ισορροπημένη απάντηση. Ναι. Ότι δεν τον αποπήρα. Αυτό. Και είδε ότι μπορούσε και πατούσε στα πόδια μου. Ναι. Δηλαδή, αυτό ότι κι εγώ ως μέλος μιας εκκλησίας, μιας ενορίας... Ναι. Σου δίνει δύναμη. Μου δίνει δύναμη. Και σε στερεώνει στη συμπεριφορά σου. Και μπορώ να έχω και μια συνέπεια απέναντι στους μαθητές μου. Γιατί το θέλουν οι έφηβοι, δεν είναι τόσο από τα λόγια, όχι. θα πεις, αλλά από το παράδειγμα. Ναι. Και όταν υπάρχει συνέπεια έργων και λόγων, τότε σε αποδέχονται πιο εύκολα. Και σε ακούν με και μεγαλύτερη προσοχή, ακόμα κι αν δεν συμφωνήσουν εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι μία τέτοια κουβέντα, ενδυναμωμένη και στηριγμένη στο βίωμα, την κουβαλούν τα παιδιά. Δηλαδή, και σε βάθος χρόνων, πολλές φορές μας έχει συμβεί να αναφέρει ένας ενήλικας ένα γεγονός με ένα δάσκαλο, η σχέση δασκάλου-μαθητή, ούτως ή άλλως είναι... Είναι συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Είναι διαρκής και ιερή. Άλλωστε και εμείς με τον Χριστό σεβαστείς. Μαθητεία έχουμε. Δάσκαλος και μαθητές ακριβώς. Είμαστε. Ακριβώς. Είναι αρχιτυπική η σχέση. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ένα παιδί ακούγοντας κάτι σε τόσο τρυφερή ηλικία, τρυφερή ως προς και τις αγωνίες του, αυτό θα το κουβαλήσει και στην ενήλικη ζωή και δεν ξέρει σε ποια στιγμή να το ανακαλέσει. Είναι πολύ πετυχημένη παραβολή του σπορέως. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, έτσι νιώθω ότι στο σχολείο, στο μάθημα των θρησκευτικών, ρίχνει σπόρους. Ναι. Αν θα καρποφορήσουνε, σε ποιες ψυχές και πότε, δεν το γνωρίζουμε. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο γκράφιτι σε ένα τύπο σχολείου. Είναι ωραία ιδέα, πράγματι. Η παραβολή του σπορέα. Οπότε, αυτό που καταθέτω εγώ ως εκπαιδευτικός θεολόγος είναι τα σποράκια που ελπίζω, ευελπιστώ, να καρποφορήσουνε. Και οι έφηβοι, όταν τους σεβαστείς, όταν σεβαστείς την ταυτότητά τους, την οποία τώρα διαμορφώνουν βέβαια, αλλά το έχουν ανάγκη
να πούνε ότι εδώ είμαι. Ναι. Από τη μία αυτό, ναι, και από την άλλη να αισθανθούν ότι θα είσαι εκεί για να τους ακούσεις. Αυτό. Αυτά τα δύο τα θέλουν, τα επιδιώκουν. Νομίζω ότι μέσα στους στροβιλισμούς της εφηβείας, ένας εκπαιδευτικός που στέκεται με σοβαρότητα, ευθύνη και χιούμορ απέναντι στα παιδιά, είναι σημείο αναφοράς για αυτά και καταφυγεί πολλές φορές. Ναι, και το μάθημα των θρησκευτικών δίνει αυτή την ευκαιρία. Ναι, ναι. Αρκεί ο θεολόγος να έχει το βίωμα το οποίο θα καταθέσει και μέσα στην τάξη. Και θα μεταφέρει, ναι. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο το μάθημα των θρησκευτικών. Δεν είναι, η γνώση. Είναι, ναι, πιο πολύ ο τρόπος ζωής που εννοείται έχει να σου δείξει μια άλλη προοπτική για τα μονοπάτια που θα ακολουθήσεις. Την ακούν λοιπόν αυτά τα παιδιά αυτή την προοπτική, έτσι. Μολονότι όλα τα τριγύρω ερεθίσματα μοιάζουν να την αγνοούν, την αναφορά στο θείο, ας πούμε, στο ιερό. Επειδή είναι, η πίστη είναι μια ανθρώπινη ανάγκη. Ναι. Εννοείται και οι έφηβοι έχουν αυτή την ανάγκη και τη διάθεση. Όμως η θρησκευτικότητα δεν μπορεί να οριμάσει αυτή την ηλικία. Ναι. Δεν έχουμε δηλαδή τις ελπίδες ότι μόλις μιλήσεις στους μαθητές θα εισπράξουν, θα εισπράξουν όλο το περιεχόμενο που θα τους πεις. Ναι, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουν. Έχουν αυτή την αγωνία και για μεγάλα ερωτήματα της ζωής, βέβαια, γιατί ρωτάνε. Ποιο είναι το νόημα της ζωής, τι υπάρχει μετά. Η αγωνία του θανάτου, νομίζω, ακριβώς, είναι πολύ έντονη. Εννοείται για όλους τους ανθρώπους. Ναι. Και είναι σε μια κρίσιμη μεταβατική φάση που προσπαθούν να στεριώσουν. Ναι. Και η θρησκευτικότητα είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Αρκεί είναι να την πάρουν με ένα υγιή τρόπο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πού αλλού θα σκεφτώσουν ότι η κριτική σκέψη σήμερα ανθίζει εκτός των εκκλησιαστικών περιβαλλόντων? Εγώ έχω μια ιδέα ότι στην πραγματικότητα μέσα στις ενορίες και στις ζωντανές σχέσεις των ανθρώπων μέσα σε αυτές αναπτύσσεται ένα κριτήριο σκέψης πολύ πιο οξύ. Όχι πάντα, αλλά κατά αναλογία, νομίζω, σε μεγαλύτερα ποσοστά από ότι σε ανθρώπους που κυρίως βομβαρδίζονται από εικόνες, λόγια και ήχους εξωτερικούς, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι στην εποχή μας υπάρχουν πολλές επιλογές του ανθρώπου. Mm-hmm. Είτε να ασχοληθεί με τη φιλαναγνωσία, με την φιλοσοφία, με συζητήσεις, να ακούσει ομιλίες παντός τύπου. Επομένως, δεν είναι τόσο ότι η Εκκλησία θα προσφέρει έναν προβληματισμό μόνο. Mm-hmm. Καλούμαστε γενικά στη ζωή μας να έχουμε σε μια οξύτητα την κριτική σκέψη, σωστή, γιατί μας βοηθάει να διακρίνουμε. Η διάκριση είναι από τις μεγαλύτερες αρετές, αν όχι μεγαλύτερη. Άρα η κριτική σκέψη πρέπει να είναι γνώρισμα ενός ανθρώπου ολοκληρωμένου. Mm-hmm. Είναι ευτύχημα αν και στην εκκλησιαστική ζωή αυτό καλλιεργείται. Ναι. Στο χώρο που βρισκόμαστε, στην ενορία που είμαστε, δόξα σε ο Θεός, υπάρχει μια ελευθερία λόγου, μια έκφραση πολλαπλών απόψεων. Τι ωραία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ευτύχημα. Για την εμπειρία. Υπάρχουν διάφοροι κύκλοι ομιλιών, κυρίως βέβαια μετά τη λειτουργία. Ναι. Έχουμε εδώ στο Αρχονταρί και στο Πνευματικό Κέντρο συζήτηση επί του Ευαγγελίου. Οπότε γίνεται μια μικρή εισήγηση, τοποθέτηση από τον ιερέα μας και έπειτα ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί, να εκφράσει την άποψή του, την αντίθεσή του, την απορία του. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το κοινοτικό πνεύμα, μπορεί να βοηθηθεί και να βοηθήσει. Βέβαια. Δηλαδή, είτε να φωτίσει κάποιες πλευρές του θέματος,
είτε ο ίδιος να ξεδιαλύνει μέσα του ορισμένες δυσκολίες, ορισμένα σημεία που ίσως δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα. Και το ερώτημα του ενός να μην είναι τελικά ερώτημα μόνο του ενός, αλλά πολύ περισσότερων. Αυτό φαίνεται, αυτό... μπορώ να πω, σε κάθε συζήτηση. Υπάρχουν αλλαγμοί. Είναι... το σκέφτηκα κι εγώ. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ότι συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ή κι εγώ ακριβώς αυτό σκεφτόμουν. Ναι. Είτε πάρει κάποιος το λόγο, είτε όχι. Ξέρει ότι υπάρχει ένα ευήκο αυτή, του διπλανού του, παραπέρα, ναι, που θα ακούσει αυτή την αγωνία, αυτή την ανησυχία ή την θέση του. Είμαι... Και βγαίνουμε κερδισμένοι, φεύγοντας δηλαδή από εδώ. Νιώθω προσωπικά ότι έχω γεμίσει, γιατί δεν είναι μόνο η λειτουργία, όχι, δεν είναι μόνο όχι το κήρυγμα, που είναι η βάση βεβαίως, ναι, αλλά αυτό που λέμε η λειτουργία μετά τη λειτουργία. Ακριβώς, η λειτουργία μετά τη λειτουργία. Ότι όλοι οι αδερφοί θα συγκεντρωθούμε, θα ανταλλάξουμε, ακόμα και τα νέα μας. Βέβαια. Και έχει ενδιαφέρον ότι βρισκόμαστε άνθρωποι εδώ διαφορετικής ηλικίας, ναι, διαφορετικού επαγγέλματος, αλλά όλους μας ενώνει η κοινή αναζήτηση και επιθυμία να ζήσουμε πιο ουσιαστικά αυτό, την πνευματική ζωή. Και να μην τη ζήσουμε απομονωμένη. Που συμβαίνει. Που συμβαίνει. Που συμβαίνει, δυστυχώς συμβαίνει. Τυχαίνει αλλά... σε εκκλησίες, ναι, με το διευχόν, ότι διασκορπίζονται όλοι. Ναι, ναι. Αυτό όμως είναι πολύ τυπικό, είναι πολύ ψυχρό, ναι, και δεν έχει να δώσει στον άνθρωπο κάτι παραπάνω. Ξέρεις, είναι η αίσθηση ότι τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία, αυτό που λέμε, θα βρεθώ με τους φίλους μου. Και το νιώθεις στο αρχονταρίκι πολλές φορές αυτό. Δηλαδή είναι μία αίσθηση, ναι, οικογένειας ευρύτερης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή και στις οικογένειες δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και το στίχημα του διαλόγου, δηλαδή αυτό που είπες ότι μπορεί κάποιος να διαφωνεί, κάποιος να συμφωνεί με κάτι που ακούγεται, δεν έχεις το φόβο να εκφράσεις αυτό, όχι, που σκέφτεσαι. Και είναι και μια πρόκληση να βγεις από τον εαυτό σου. Αυτό. Γιατί αυτό, η ενορία για μένα είναι μια έξοδος. Μια εξορία, όπως έχω... το λες αυτό. Μια εξορία, όπως έχω γράψει, δηλαδή να βγεις εκτός των ορίων σου, ναι, και των γεωγραφικών. Σωστό. Δηλαδή η ενορία δεν ταυτίζεται με το γεωγραφικό τόπο, mm-hmm, δεν είναι ανάγκη να εκκλησιάζεσαι, mm-hmm, στο ναό που είναι κοντά στο σπίτι σου. Αν σε καλύπτει, ναι, είναι ωραίο. Ναι. Αν όχι, θα πρέπει λίγο να ξεβολευτείς, ναι, να αναζητήσεις κάτι άλλο. Όπου εκεί θα βγεις και από τα στενά όρια της περιοχής σου, αλλά μπαίνοντας μέσα σε μια ενορία, να βγεις και εκτός των ορίων του εαυτού σου, για να μπορέσεις να συνυπάρξεις με όλους τους άλλους. Με τους και γι' αυτό όντως αυτή η αδελφοσύνη, εδώ δηλαδή δεν αποκαλούμαστε ο κύριος Γιώργος, ναι, ναι, ή η κυρία Αλεξάνδρα, αλλά είναι η αδερφή που μίλησε νωρίτερα. Και είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Πιο πολύ είναι χρόνια πια, ναι, στην ίδια ενορία, ναι, αλλά και άνθρωποι που έρχονται πρόσφατα αντιλαμβάνονται αυτό το κλίμα και την περιραίουσα ατμόσφαιρα που επικρατεί. Και είναι κάτι που προσθέτει στην καθημερινή ζωή, μετά τη λειτουργική ζωή υπάρχει ένα άλλο είδος ευχαριστίας, μετά την ευχαριστία. Ακριβώς. Και είναι αυτή και η προσδοκία, ότι, ναι, θα έρθει η Κυριακή, που δεν είναι μόνο Κυριακή. Βέβαια. Γίνονται και άλλοι κύκλοι ομιλιών, είτε ερμηνείας, είτε συνάντηση νέων. Ναι. Τα κατηχητικά μας και το Σάββατο, ως κατηχήτρια έρχομαι για τα κατηχητικά. Σε τι ηλικίες κάνεις κατηχητικό? Κατηχητικό επέλεξα να κάνω στο δημοτικό, στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, για να αλλάξω λίγο, ναι, 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 από το σχολείο. Τα μικρότερα λοιπόν παιδιά που δεν είναι και μικρά-μικρά. Όχι. Και αυτά είναι σε έναν δρόμο έτσι προεφηβείας. Πώς τα βλέπεις, τι τους κάνει να έρθουν ένα Σάββατο στο κατηχητικό? Το πρώτο κίνητρο... Ο μπαμπάς και η μαμά, ότι παιδί πρέπει να πας. Μπορεί να είναι, αλλά σε αυτή την ηλικία μπορούν να πούν και όχι. Ναι.
Δηλαδή, αν κάτι δεν τους αρέσει, ο γονιός πια σήμερα θα το σεβαστεί κατά κύριο λόγο. Πιο πολύ είναι η παρέα. Αυτό. Ότι θα βρω τους φίλους μου, είναι οι συμμαθητές μου. Ότι θα περάσουν ωραία. Ξέρουν ότι είναι ένα ευχάριστο, ασφαλές περιβάλλον. Οι γονείς τους μας έχουν εμπιστοσύνη, γι' αυτό μας εμπιστεύονται και τα παιδιά τους. Υπάρχει μια πληθώρα δραστηριοτήτων, δηλαδή είναι ένα γεμάτο δίωρο κατηχητικό, όπου δεν είναι μονόλογος, δεν είναι δηλαδή μόνο το θέμα που θα συζητήσουμε, αλλά είναι πολλές δραστηριότητες που θα κάνουμε. Ακούγονται μέχρι τις γραμμές τα παιδιά, τρένου. Φτάνει με τα παιχνίδια που κάνουμε, με τις χειροτεχνίες που τους αρέσουν, με την γενικότερη ενεργοποίηση, είναι το χαμόγελό τους που θα δεις φεύγοντας από το κατηχητικό, μεγαλύτερη ότι έχουν περάσει πολύ ωραία. Και γι' αυτό έρχονται και ξανάρχονται. Και νιώθουν ότι είναι ένα ζεστό περιβάλλον. Αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα παιδιά του δημοτικού, όταν μεγαλώσουν, όταν γίνουν έφηβοι, μπορεί να φτάσουν στα 20 τους και να πούν τώρα δεν θέλω να εκκλησιάζομαι. Ξέρουν όμως ότι πάντα υπάρχει αυτός ο χώρος που θα τα αγκαλιάσει και ότι έχουν πολύ όμορφες αναμνήσεις. Η ανάμνηση αυτής της ζεστασιάς. Ναι. Γι' αυτό έχουμε και ευθύνη βέβαια όσοι ασχολούμαστε με τα παιδιά, αλλά και με τους υπόλοιπους ενήλικες σε συζητήσεις, σε ομιλίες. Είναι η ευθύνη τι θα δώσεις, τι θα προσφέρεις. Σε αγχώνεσαι εν αυτό. Δηλαδή, όταν ξεκινάς το πρωί του Σαββάτου για να έρθεις στα μικρά παιδιά ή μετά τη Θεία Λειτουργία που θα είστε όλοι εδώ σαν μια μεγαλύτερη, ευρύτερη οικογένεια, έχεις την έγνοια του τι θα πω. Προφανώς πάντα έχουμε μια έγνοια και ευθύνη, αλλά έχεις μια λίγο μεγαλύτερη έγνοια επειδή, ας πούμε, είσαι θεολόγος. Ναι, βέβαια τώρα μετράει πολύ η πείρα που έχω. Εννοείται ότι προετοιμάζομαι έτσι κι αλλιώς κάθε φορά για το κατηχητικό μάθημα. Το θέμα, τι δραστηριότητα θα κάνουμε, τι θα γίνει την επόμενη ώρα σαν χειροτεχνία ή σαν παιχνίδι. Άρα την ευθύνη εννοείται την νιώθω. Γιατί αυτά τα παιδιά σου αφιερώνουν 2 ώρες από τη ζωή τους. Που θα μπορούσαν να είχαν πάει κάπου αλλού ή να ξεκουραστούν. Είσαι η κυρία τους εκείνη τη... Η κυρία τους είμαι. Εκείνο το 2. Άρα πέρα από την προετοιμασία είναι και αυτή την ώρα να σταθώ αντάξια των προσδοκιών τους. Και αυτό που λέγαμε για τους εφήβους ισχύει και για τα μικρότερα παιδιά. Ότι θέλεις και θέλουν να τα ακούσεις. Ότι θέλουν να μιλήσουν. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Ότι θα τους δώσει τον λόγο. Έχουν πολύ μεγάλη λαχτάρα, νομίζω, τα παιδιά να μιλήσουν. Να πουν τα νέα τους, τα βιώματα, το τι συνέβη στο σχολείο με τους συμμαθητές. Αλλά μετά όταν ξεκινάμε την κουβέντα, ενσωματώνονται. Και βλέπουν ότι πέρα από το χώρο του σχολείου ή της κοινωνίας ευρύτερα, υπάρχει και ο χώρος της εκκλησίας. Άρα είναι σαν πολλά πολλά μικρά αριάκια που ενώνονται και ανταμώνουν σε ένα πιο μεγάλο ποτάμι. Ακριβώς έτσι. Χαράς και αναφοράς, μιας άλλης αναφοράς. Ναι, και είναι γιατί ωραίο. Γιατί θα μπορούσαν αυτές οι συναντήσεις, π.χ. να γίνουν και εκτός ενορίας. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ωραία, συναντιούνται τα παιδιά στο κατηχητικό 2 ώρες. Αυτές τις 2 ώρες θα μπορούσα να το πάω το παιδί σε έναν όμιλο ζωγραφικής. Όμιλο ζωγραφικής, τώρα δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις. Σε ένα εργαστήρι ζωγραφικής, που πολύ ωραίο είναι και αυτό πραγματικά. Ή σε κάποιες άλλες χειροτεχνίες. Ή να κάνει ένα άθλημα εκείνο το 2 ώρο. Τι νιώθεις ότι διαφοροποιεί μια τέτοια γονεϊκή επιλογή? Δεν λέω ότι είναι ή το ένα ή το άλλο, έτσι.
Άλλοι θα συνδυάζονται, δηλαδή τα παιδιά προφανώς σήμερα έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες, ναι, και καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Εξουθενωτικό πρόγραμμα δηλαδή. Πολλές φορές, ναι, είτε με τον αθλητισμό, με τη μουσική, με άλλα ενδιαφέροντα που, ναι, αναπτύσσουν. Οι γονείς όμως νιώθουν ότι στην εκκλησία αφενός μεν θα πάρουν κάποιες βασικές αρχές, ναι, που τις θεωρούν αναγκαίες για τη ζωή τους. Ηθικές, ας πούμε, αρχές, κάπως έτσι. Πολύ εννοείται θέλουν ηθικές αρχές, ναι, να γίνει καλό παιδί. Ναι. Ας μην σταθούμε όμως μόνο σε αυτό. Όχι. Γιατί καλό παιδί μπορεί να είναι έτσι και αλλιώς κάποιο παιδάκι. Νοηματοδοτήσω όμως αυτές τις ώρες που έρχονται, ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Χριστό. Αυτό. Ότι μπορούν να γεμίσουν τις ώρες τους με έναν λόγο που είπε ο Ιησούς, που είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για το πώς μπορούν να πορευθούν στη ζωή τους. Και για άρα εγώ θεωρώ τους με έναν τρόπο. Φίλος τους και θεωρώ ότι τους ανοίγεις δρόμους. Ναι. Να δουν ότι δεν είναι μόνο αυτό, επειδή συζητήσαμε για την κοινωνία ή για τα, ναι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι δεν υπάρχει μόνο αυτό. Ναι. Υπάρχει και η Εκκλησία, ακριβώς, που στέκεται εδώ, σε περιμένει. Το κατηχητικό ευτυχώς δεν είναι υποχρεωτικό. Βέβαια. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι τα παιδιά έρχονται οικειοθελώς. Οπότε, να, η ευθύνη μεγαλώνει. Βέβαια. Από τη στιγμή δηλαδή που κάποιος λέει ότι θέλω να έρθω, είναι μια επιλογή. Πρέπει να πάρει προσωπική και κάτι όμορφο, ναι, για να ξανάρθει. Ναι. Αυτός είναι έτσι ο λογισμός μου, η έγνοια μου. Τα παιδιά λοιπόν φεύγοντας από εδώ φεύγουν με χαμόγελο και έτσι με μια πιο γεμάτη καρδιά. Εν πάση περιπτώσει αυτό προσδοκούμε και οι γονείς και οι κατηχητές. Εσύ και εδώ κοινωνικοποιούνται και εδώ, πάντως, βέβαια, με πολλές δραστηριότητες, δηλαδή δεν είναι μόνο το κατηχητικό. Όχι, για τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Είναι διάφορες δράσεις που γίνονται. Mm-hmm. Οπότε ο χώρος της ενορίας είναι και ένας χώρος κοινωνικοποίησης. Ασφαλούς, θα έλεγα, κοινωνικοποίησης. Ναι, ναι. Το θέμα της ασφάλειας είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτές τις μέρες. Που θέλει την προσοχή που όλων. Που θέλει την προσοχή όλων. Όπως και το ζήτημα του bullying. Δηλαδή. Και αυτό θα πρέπει να το διαχειριστείς. Αυτό, είναι αυτό. Όταν ένα παιδί έρχεται, ας πούμε, στο κατηχητικό. Έρχεται μέσα στην εκκλησία. Και μιλά για αυτές τις αγωνίες, mm-hmm, για το πώς του φέρονται στο σχολείο. Εσύ τα βλέπεις και στο γυμνάσιο, πώς υπάρχουν πάρα πολλά πια κρούσματα αντιδικιών, mm-hmm, με τα παιδιά. Και ξέρουμε ότι η παιδική φύση είναι και πολύ αθώα, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ σκληρή. Ναι. Το ξέρουμε αυτό. Οι γονείς το ξέρουν, οι εκπαιδευτικοί πια το ξέρουν. Το λέω με την έννοια όλη αυτή η επιθετικότητα που εκφράζουν τα παιδιά ερμηνεύεται πια από μας τους ενήλικες. Μπορούμε να την ερμηνεύσουμε σε μια προοπτική άλλου νοήματος ή μας αφήνει παγωμένους και το παιδί το καταλαβαίνει, νιώθει αυτή την παγωμάρα μας. Υπάρχει ευαισθητοποίηση, mm-hmm, και της κοινωνίας και της οικογένειας. Οι γονείς θεωρώ ότι συναισθάνονται τις δυσκολίες που μπορεί να περάσει το παιδί τους. Mm-hmm. Χρειάζεται όμως μια αγωγή και μια εκπαίδευση, θα έλεγα, σε όλο αυτό. Βλέπουν το αποτέλεσμα όμως, νιώθουμε σαν γονείς, την αιτία, τη ρίζα, ας πούμε, αυτής της επιθετικότητας. Θα δούμε όντως την κορυφή του παγόβουνου, ναι, πολλές φορές. Ναι. Γι' αυτό είναι και η δική μας ευθύνη ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, ως κατηχητές. Από πολύ μικρή, τρυφερή ηλικία, ναι, όπως λένε και οι Άγιοι, ότι η ψυχή του παιδιού, η καρδούλα, ναι, του είναι σαν κερί. Ναι. Είναι τόσο ευάλωτη που μπορείς να τη διαμορφώσεις όπως θέλεις. Ναι. Άρα από πολύ μικρή ηλικία πρέπει να έχουμε δώσει στο παιδί να αντιληφθεί ότι πρέπει να πατάει και στα πόδια του, δηλαδή, ναι, να αναπτύξει μια υγιή προσωπικότητα. Ωστόσο όμως θα πρέπει να μάθει και για το σεβασμό στο διαφορετικό,
Γιατί τα παιδιά μπορεί να είναι και θύματα, αλλά μπορεί να είναι και θύτες. Και θύτες, βέβαια. Άρα και το σεβασμό πρέπει να καλλιεργήσουν στον βέβαια. Άλλον, στο διαφορετικό. Να μπορέσουν να συγχωρούν, που είναι πάρα πολύ βασικό. Να συγχωρούμε την έννοια, την ετυμολογική. Ναι. Δηλαδή, να προχωράνε μαζί με τους άλλους, παρά τις αντιθέσεις που μπορεί να υπάρχουν. Η ευθύνη ακόμα έγκυται στο να κατευνάζουμε το θυμό τους. Ναι. Είναι το τι παράδειγμα θα δουν από μας όλους. Αν δηλαδή λύνω τις διαφορές με φωνασκίες, με βία, τα παιδιά είναι μιμητές. Βέβαια. Οπότε αυτό θα ακολουθήσουν και αργότερα μεγαλώνοντας. Είναι λοιπόν σφαιρικότερο το θέμα. Άρα στους κόλπους της Εκκλησίας, με έναν τρόπο, ας το πούμε, εκπαιδεύονται σε μια αναφορά στις σχέσεις αλληλοπεριχώρησης. Είναι η ακριβής λέξη αυτή. Ναι. Να μπορέσεις να χωρέσεις τον άλλον, ωστόσο όχι να ανέχεσαι από τον άλλον τα πάντα. Ναι. Γι' αυτό μίλησα για μια ισορροπημένη, υγιή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Ναι. Αλλά αυτό είναι αγώνα ζωής. Είναι αγώνα ζωής. Για ναι, το παιδί δεν έρχεται ούτε όταν ξαφνικά παρουσιαστεί και το πρόβλημα. Βέβαια. Και γι' αυτό μίλησα νωρίτερα ότι οι γονείς έχουν ευθύνη και όλοι όσοι ασχολούνται με την αγωγή των παιδιών από πολύ μικρά να τα διαπαιδαγωγήσουν με αυτές τις αρχές. Με ένα τέτοιο, με ένα τέτοιο τρόπο. Μέσα στην Εκκλησία, λοιπόν, μέσα στην ενορία, με την κοινωνικοποίηση που υπάρχει και τις σχέσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά μεταξύ τους, μεγαλώνοντας, μαθαίνουν σιγά-σιγά και για τις σχέσεις των δύο φύλων. Πώς βλέπεις να διαμορφώνουν αντιλήψεις σε σχέση με το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, του άλλου φύλου, σήμερα, πώς μέσα στην ενορία αυτό θα μπορούσε να, αυτή η διαπαιδαγώγηση, ας το πούμε, στις σχέσεις των δύο φύλων γίνεται με ποιους τρόπους? Το ζήτημα πάντως να πούμε των δύο φύλων και τις σχέσεις και της σεξουαλικότητας είναι ίσως ταμπού για την εκκλησιαστική γλώσσα πολλές φορές. Ναι. Χρειάζεται μια υπέρβαση και να αφουγκραστούμε και τους καιρούς που ζούμε. Δηλαδή τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή, θα έλεγα, από ακούσματα ή έκθεση ακόμα χειρότερα μέσα από το διαδίκτυο, αλλά έστω και ακούσματα από πολύ μικρή τρυφερή ηλικία. Και εδώ όμως πάλι θα τονίσω την ευθύνη της οικογένειας. Γιατί και το διαδίκτυο όταν υπάρχει μέσα στο σπίτι ανεξέλεγκτα, σωστά, υπάρχει μια ευθύνη. Βέβαια. Άρα τα παιδιά δεν στερούνται τις γνώσεις για τα δύο φύλλα. Όχι. Στερούνται όμως τις ισορροπημένες σχέσεις ανάμεσα αυτά τα δύο. Η θεολογία μας έχει να δείξει πολλά υγιή παραδείγματα σχέσεις των δύο φύλων. Βέβαια. Και αυτό προσπαθούμε να καλλιεργούμε και μέσα στην Εκκλησία. Ναι. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Δηλαδή, ναι, θα γίνει κουβέντα, θα γίνει η δράση για τέτοια θέματα, μια ομιλία, ας πούμε, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται να έχει και αλλού ερίσματα. Βέβαια. Κυρίως στην οικογένεια, αν μιλάμε για μικρά παιδιά, ή στο γενικότερο περιβάλλον. Και αν είναι ενήλικες, πρέπει να ξεκαθαρίσουν μέσα τους και την ισοτιμία των δύο φύλων. Ναι. Γιατί η θεολογία μας μιλάει για αυτή την ισοτιμία, που πολλές φορές την παραβλέπουμε με όλα αυτά τα αποτρόπαια που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Όχι ότι δεν συνέβαιναν. Ίσως τώρα ανακοινώνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Πιο έντονη και η αναπαραγωγή της είδησης. Εγώ μένω πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όπως και
στη σχέση των δύο φύλων η αναπαραγωγή, ας το πούμε, μοντέλων διαστροφής, mm-hmm. μοντέλων χειριστικών, να βλέπεις τον άλλον σαν αντικείμενο, σαν σκεύος ειδονής. Αυτό σε απομακρύνει από το όντως νόημα της σχέσης. Και η Εκκλησία εκεί νομίζω ότι έχει μία πολύ μεγάλη ευθύνη να μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Να μιλήσει όμως ευαγγελικά. Ευαγγελικά, ναι. Όχι αφοριστικά, όχι με απολυτότητα, ναι. Όχι με συντηρητισμό. Γιατί και αυτά συμβαίνουν, ναι. Και απομακρύνουν και νέους ανθρώπους. Απομακρύνουν. Όταν λοιπόν γίνονται τέτοιες κουβέντες, θα πρέπει το κέντρο να είναι το Ευαγγέλιο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ο σεβασμός για τη μοναδικότητα του άξονας, ανθρώπου πρέπει να είναι βασικός. Ναι. Να είναι ο πυρήνας της όποιας κουβέντας. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν και την διάθεση του ανθρώπου να ακούσει τους άλλους. Βέβαια. Και να αναθεωρήσει αντιλήψεις. Βέβαια. Γιατί όταν έχει παγιωθεί ένας τρόπος ζωής, είναι δύσκολο να τον αλλάξεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν αλλάζει έτσι απότομα. Δεν αλλάζει έτσι απότομα. Γι' αυτό και η πνευματική ζωή, βέβαια, είπαμε ότι είναι μια απορία, ένας δρόμος. Και τα πάθη έρχονται και ξανάρχονται και οι πτώσεις και οι αγωνίες, αλλά ναι, στους κόλπους της Εκκλησίας νομίζω δίνεται με αλφαγιώτα μια δυνατότητα ανατροπής. Δυνατότητα, και εγώ μάλλον θα έβαζα και το ρήμα ότι πρέπει να δίνεται. Θεωρείς ότι δεν δίνεται? Πολλές φορές όχι. Όχι. Στεκόμαστε σε ηθικολογίες που είναι στήρες, ναι. Και δεν βοηθάμε καθόλου τον άνθρωπο, ναι, να αγαπήσει τον εαυτό του, να αγαπήσει τους άλλους, να αντιληφθεί αυτή την σχέση και, ναι, την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλλα. Mm. Γι' αυτό και πολλοί ενδεχομένως απομακρύνονται από την Εκκλησία, γιατί δεν ακούν και έναν λόγο, ο οποίος όντως να είναι ουσιαστικός, να έχει περιεχόμενο. Να τους μιλά για αυτή την αξία του ανθρώπου και του σώματος, βέβαια, και της ψυχής. Βέβαια. Γιατί, βέβαια, δεν μπορεί να βλέπουμε μόνο μια πνευματικότητα στον άνθρωπο. Έχει και τη σωματικότητά ακριβώς του. Ψυχοσωματικά όντα είμαστε, ναι, όπου πρέπει να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Ναι. Αλλιώς, ναι, κλονίζεται ο άνθρωπος και παραπέει, είτε σε ακρότητες, από τη μια πλευρά, είτε σωματικές, είτε πνευματικές. Ναι. Ναι. Που δεν βοηθάνε όμως και την δική του πορεία. Και τον αφήνουν ανισόρροπο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν υπάρχει έλλειψη ισορροπίας, ναι, βέβαια. Ναι, γιατί δεν είμαστε ή το ένα ή το άλλο. Και χρειάζεται σεβασμός και στις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αρκεί να ανοίξουμε έργα μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, ναι, που μιλούν για αυτή την ενότητα, την αδιάσπαστη ψυχής και σώματος. Αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε ή κοφεύουμε σε αυτά τον που μας πλούτο, λένε. Τον πλούτο. Γι' αυτό πρέπει να ξαναγυρίσουμε, να κατηχηθούμε ακριβώς, ναι, και στο Ευαγγέλιο, αλλά και σε αυτό τον μεγάλο πλούτο και θησαυρό που έχει διαφυλάξει η Εκκλησία για τους πατέρες. Άρα βλέπεις, μίλησες για την εμπειρία σου ως κατηχήτρια μικρών παιδιών. Mm-hmm. Διακρίνεις ότι στην εποχή μας υπάρχει μία μεγαλύτερη ανάγκη κατήχησης όλων μας? Οπωσδήποτε. Σε αυτό μπορώ να το προσυπογράψω. Υπάρχει μεγάλη άγνοια. Mm. Και μπερδεύουμε τα κακώς κείμενα της Εκκλησίας με την όντως εκκλησιαστική αλήθεια. Ναι. Δηλαδή έχουν παρισφρήσει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν ανήκουν στην παράδοση όλους αυτούς τους αιώνες, αν μάλιστα σταθούμε στην τουρκοκρατία που μας σημάδεψε. Βέβαια. Έχουν μπει πάρα πολλά κακέκτυπα, όπου ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι αυτό είναι η θεολογία, ότι είναι η παράδοση. Να πιάσουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας,
τις δοξές. Όλοι έχουμε παρευρεθεί σε γάμους, ας πούμε, ναι, που πιο πολύ πριτανεύει η πρόληψη και ναι, η είδηση δαιμονίες, παρά το ουσιαστικό. Ναι. Πάνε σε γάμους, δεν ακούνε τις τόσο όμορφες ευχές. Που είναι καταπληκτικές και είναι... Που προσευχόμαστε για αυτό το ζευγάρι που είναι μπροστά μας. Και στεκόμαστε για το αν θα πέσει βέρα κάτω, για το αν μαζέψαν τα φυτίλια από τις λαμπάδες, μην τους κάνουν μάγια. Πραγματικά. Υπάρχει ακατηχησία σε μεγάλο ποσοστό. Και χρειάζεται μια επανακατήχηση. Επανακατήχηση όλων μας. Ναι. Όλων. Ναι. Και όσων θεωρούμε ότι τα γνωρίζουμε, ποτέ δεν βλάπτει να ξαναγυρίσουμε πίσω στον αυθεντικό λόγο Γιατί του Χριστού. Υπάρχουν και πολλά στοιχεία τα οποία μολονότι λογικά τα αντιλαμβανόμαστε ως δοξασίες, ως κακοδοξίες κτλ. Όταν έχουν ποτίσει την κοινή συνείδηση με έναν τρόπο, κάτι κλωτσάει μέσα μας αν κάποιος μας το επισημάνει ως κακόδοξο. Δηλαδή είναι τέτοια η δύναμη της συνήθειας, όπως σε όλα τα πράγματα, που εκεί χρειάζεται, χρειάζεται ξανά να κατηχηθούμε. Και χρειάζεται πολύ κουβέντα, πολύ συζήτηση. Ναι. Για να εξηγήσεις ότι όλα αυτά δεν είναι αυθεντικά. Ναι. Αλλά δεν εκριζώνονται εύκολα. Όχι. Γιατί... Όχι. Είναι συνδυασμένα με μια συμβολή της γιαγιάς, αυτό, από μια αγαπημένη θεία. Αυτό. Οπότε είναι σαν να απορρίπτουμε συλλήβδην και αυτά τα πρόσωπα που έγιναν φορείς τέτοιων καταστάσεων. Και αυτοί τα κουβάλισαν από τους δικούς τους, δηλαδή, ξέρεις, είναι μια... Ναι, αλλά πάλι δίνεται η ευκαιρία όμως, πολλά σεμινάρια, πολλές ομιλίες, πολλές συζητήσεις και επανερχόμαστε στην ευθύνη που έχει ο καθένας. Ναι. Αντί δηλαδή να κουνάει το δάχτυλο και να λέει ότι η Εκκλησία δεν τα κάνει σωστά, ας ψάξει να δει τι λέει η Εκκλησία, ποιος είναι ο θεολογικός της λόγος και μετά από εκεί και πέρα να κρίνει και να κάνει τις επιλογές του. Κάπως να καταλαγιάσει και κάπως να τα δει. Τα πράγματα διαφορετικά. Η σχέση της Εκκλησίας με την τέχνη και η μαθητεία των ανθρώπων μιας ενορίας, ας πούμε, με διάφορες μορφές τέχνης. Πώς βλέπεις να πηγαίνει αυτό το πράγμα, το κριτήριο δηλαδή το αισθητικό οξύνεται, παραμένει... έτσι καταλαγιασμένο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας τα πράγματα φωτίζονται κάπως αλλιώς σε αυτό το επίπεδο. Το αισθητικό στοιχείο θα έλεγα ότι είναι συνυφασμένο με τη μακραίωνη παράδοση της Εκκλησίας από τις πανέμορφες αγιογραφίες, από τις εικόνες, από την υμνολογία μας. Είναι πραγματικά στοιχεία που έχει να τα επιδείξει και ως πολιτιστικά στοιχεία. Δηλαδή η συνεισφορά της Εκκλησίας στον πολιτισμό θεωρώ ότι είναι πασιφανής. Σχετικά με τον καιρό μας, βέβαια, με τις ημέρες μας, ίσως έχουμε μείνει λίγο στο παρελθόν. Ναι. Να θεωρούμε, δηλαδή, τέχνη μόνο το παραδοσιακό τραγούδι ή μόνο τους παραδοσιακούς χορούς, χωρίς να αναζητάμε πολλές φορές νέες εκφράσεις καλλιτεχνικές. Να πω, για παράδειγμα, εδώ στην ενορία που βρισκόμαστε, ότι κατά καιρούς γίνονται και προβολές ταινιών. Ταινιών όμως επιλεγμένων. Που είναι το πρώτο λοιπόν κριτήριο. Σε αυτή την κίνηση ποια είναι. Να σου πω ότι θα επιλεγεί μια ταινία που μπορεί να αγγίξει τις ψυχές και τα ενδιαφέροντα, είναι βασικός παράγοντας. Βέβαια. Δεν θα επιλέξεις μια ταινία που είναι ανιαρή ενδεχομένως, που δεν θα αγγίξει λίγο τις ανθρώπινες χορδές. Επιλέγεις λοιπόν μια εύστοχη ταινία. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο η θέαση της ταινίας, είναι το μετά.
Δηλαδή θα γίνει μια συζήτηση για προβληματισμούς, για το μήνυμα της ταινίας. Mm-hmm. Και εκεί ανταποκρίνεται ο κόσμος. Και είναι πολύ πιο εύληπτος αυτός ο τρόπος. Βέβαια. Από μια ομιλία. Βέβαια. Το να δει μια ταινία και να τη σχολιάσει και να καταλήξει έτσι σε κάποιες διαπιστώσεις. Τα πλάνα που μιλάνε στον καθένα είναι διαθετικά πολλές φορές. Και η δύναμη της εικόνας, κακά τα ψέματα, βέβαια, είναι πολύ μεγάλη. Βέβαια, δεν είναι μόνο οι ταινίες. Είναι, ας πούμε, και ένα ορχιστρικό σύνολο. Μπορεί να είναι η χοροδία. Και εδώ η επιλογή των τραγουδιών. Βέβαια. Δεν έχουμε, όπως είπα, μόνο το παραδοσιακό τραγούδι, το δημοτικό τραγούδι. Είναι έξοχοι σύγχρονοι συνθέτες. Ο Χατζηδάκης, ο Πλέσας. Που αυτά είναι πολύ ωραία να τα αποδεχτεί η Εκκλησία. Βέβαια. Και η Ιερά Σύνοδος έχει κάνει πολύ όμορφες εκδηλώσεις και διάφορες, βέβαια, ενορίες ή Μητροπόλεις. Και δράσεις, όπου καλούν τραγουδιστές, ποιοτικούς, έντεχνους. Οπότε ο κόσμος της Εκκλησίας... Μα είμαστε και ένας λαός έτσι, τραγουδιού. Ναι, αλλά επειδή είπαμε ότι έχει έτσι και αλλιώς διάφορα ερεθίσματα από τον κόσμο... Βέβαια. Βλέπουν οι άνθρωποι ότι και η Εκκλησία δεν είναι αποξενωμένη από τα τρέχοντα, από αυτά βέβαια. Που συμβαίνουν γύρω. Όχι, βέβαια. Και υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Και εκεί όμως θέλει κόπο. Να ψάξεις, να προετοιμαστείς, να αφιερώσεις χρόνο. Ναι. Από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές. Με όλα αυτά που κουβεντιάζουμε... και μολονότι ότι δεν γνωριζόμαστε, εγώ χαίρομαι πολύ τη σημερινή κουβέντα. Αυτή είναι η αλληλοπεριχώρηση των ανθρώπων και ότι οι ψυχές μπορούν να βρίσκονται κοντά όταν συζητούν επί το αυτό. Σωστό είναι αυτό. Βλέπουμε στον καιρό μας μια πολύ μεγάλη διάσπαση. Αυτή μια διάσπαση στο σύμπαν, δηλαδή στις ψυχές, μια διάσπαση στις σχέσεις, συνολικά. Αυτή η διάσπαση σχετίζεται με την απουσία της κατάφασης στο νόημα, στο όντως νόημα. Θα έλεγα δηλαδή, πως ναι. Η άρνηση, το όχι στην όντως ζωή, ας πούμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μας έχει φτάσει εδώ που μας έχει φτάσει. Ή είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι. Το θεωρώ ότι μπορεί να ισχύει, γιατί παρόλη αυτή την αναζήτηση που εκφύσεως έχει ο άνθρωπος για το ανώτερο, για την αλήθεια, είναι τι μονοπάτι ακολουθείς. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να αρχίσει αυτή την πορεία και να λοξοδρομήσει, να βγει εντελώς και να χαθεί. Σωστά. Άλλος μπορεί να θέλει να πατήσει γκάζι και να φτάσει κατευθείαν. Εκεί όμως γίνεται η σύγκρουση σε τοίχο, γιατί δεν μπόρεσε να περάσει από διάφορα στάδια. Οπότε ο άνθρωπος, πολλές φορές κατακερματίζεται σε αυτή την πορεία. Και αν δεν έχει μια σταθερά, έναν προσανατολισμό, παρεκκλίνει πολύ πιο εύκολα. Και μια αναφορά. Μια αναφορά. Αυτό θα δώσει και η Εκκλησία. Να σου δείξει την κορυφή, να σου δείξει το φως. Και βλέποντάς το, έστω κι αν λοξοδρομήσεις, θα το έχεις μπροστά σου. Οπότε βοηθάει τον άνθρωπο, τον ενισχύει σε αυτόν τον αγώνα. Και τα αδιέξοδα που έχει, μπορεί να τα φωτίσει. Να τα φωτίσει, να τα συζητήσει μέσα του και... έξω, δηλαδή αυτό που πολύ ωραία όλη αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε περιγράφεις για τη σχέση των ανθρώπων μέσα στην ενορία, για τους αδελφούς. Είναι μια πολύ βαθιά λέξη αυτή για να ονοματίζεις έναν άλλο άνθρωπο που δεν έχεις τέτοιου τύπου συγγένεια εξαίματος. Δεν μετράει μόνο αυτή η σχέση βέβαια. Ναι. Αυτό λοιπόν, αυτές τις αγωνίες τις εντός, όταν τις εξωτερικεύεις σε ανθρώπους που νιώθεις ότι θα σε ακούσουν και άρα θα πούν ναι στο πρόσωπό σου και δεν θα είναι αυτή η άρνηση,
πολύ διαδεδομένη. Κάπως αλλιώς αυτά τα μονοπάτια, όπως λες, φωτίζονται και βρίσκει ο άνθρωπος μια περπατησιά πιο σταθερή. Είναι αυτή η αποδοχή. Ναι. Ότι μπορείς να συζητήσεις και να σταθείς ισάξια με τον άλλον, γιατί περνάτε τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια διέξοδα, αλλά έχετε την ίδια πορεία. Οι πρώτοι χριστιανοί, μάλιστα, ονομάζονταν οδύτες, έτσι τους λέγανε. Ότι είναι σε μια οδό, σε μια πορεία. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, να μην θεωρούμε ότι είμαστε τελειωμένοι, και έτσι πολύ πιο εύκολα και με τον άλλον μπορούμε να συναντηθούμε καρδιακά. Ναι. Και παρόλο που δεν μας συνδέουν δεσμοί αίματος, η αδελφοσύνη εντός της Εκκλησίας είναι πραγματική. Αλλά αυτό πάλι έρχεται συν το χρόνο. Ναι. Ζυμώνεται. Ζυμώνεται. Δεν είναι εύκολο ούτε το άνοιγμα κατευθείαν. Όχι. Αλλά χρειάζεται μια προσπάθεια. Βέβαια. Και ένας χρόνος. Βέβαια. Να δοθεί ο χρόνος στον καθένα, που είναι διαφορετικός. Άλλος μπορεί να είναι πιο εξωστρεφής, πιο εκφραστικός. Ναι. Άλλος να είναι λίγο πιο κλειστός χαρακτήρας. Πώς έχει μεγαλώσει, τι βιώματα έχει από την οικογένειά του. Ξέρεις, ένα παιδί, το βλέπεις ως εκπαιδευτικός, ένα παιδί που έχει ακούσει πολλά σουτ. Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολο να εκφραστεί ακριβώς και να πει είτε αυτό που το προβληματίζει, είτε αυτό που νιώθει, που επιθυμεί, γιατί είναι βασικό και αυτό. Βέβαια, βέβαια. Να το λέμε, να το εκφράζουμε. Να φωτιστούν οι επιθυμίες του. Όποια επιθυμία μένει στο σκοτάδι, μένει μετά ως αποθυμένο και ενδεχομένως γίνει μια έκρηξη αργότερα. Ακριβώς. Ολοκληρώνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία, πώς θα χαρακτηρίζεις με μια λέξη την ενοριακή ζωή? Μια λέξη, μάλλον ολόκληρο λεξικό χρειαζόταν, αλλά αν με προκαλείς, θα έλεγα μάλλον ως ευχαριστία. Μόνο έτσι πρέπει να βιώνεται η ζωή εντός της ενορίας, με μια δοξολογία, με μια χαρά, για να μπορέσουμε να βιώσουμε και εν το κόσμο, αλλά και με την προοπτική της αιώνιας ζωής, αυτή τη χαρά του Θεού που μας την προσφέρει απλόχερα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να κάνετε όμορφα πράγματα και να έχετε καλή δύναμη για να συνεχίσετε. Ευχαριστούμε πολύ.